Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Όπου από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μετατροπή σε κακούργημα. Όχι. Και επίσης δεν υπάρχει μετατροπή σε κακούργημα, γιατί γνωρίζαμε ότι οι πληροφορίες που είχαμε λέγανε ότι το πλημέλημα θα γίνει κακούργημα. Έτσι. Σήμερα λοιπόν το πρωί βγήκε και η δικηγόρος της 30χρονης της κοπέλας που κάνει την καταγγελία και λέει: όχι, δεν υπάρχει καμία μετατροπή σε κακούργημα, θα δικαστεί κανονικά στο πλημελιοδικείο. Βέβαια θα δικαστεί χωρίς να έχει πάει, γιατί ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, από ό,τι φαίνεται, περνάει ευχάριστα τον καιρό του και δεν είχε χρόνο να πάει στο δικαστήριο. Πάμε να δούμε τι έγινε έξω από το σπίτι του. Ναι, ναι. Την ώρα που ήταν το δικαστήριο, εκείνος δεν πήγαινε. Όχι, βέβαια. Προς το δικαστήριο. Όχι, καμία. Πάμε να δούμε τι έγινε. Θα μας κάνετε μια δήλωση. Καλημέρα. Τις ώρες λοιπόν πριν το δικαστήριο. Θέλετε να μου πείτε λίγο πώς νιώθετε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η δικηγόρος της κοπέλας. Μένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Με την εντολή μου εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Θερμή παράκληση, το έχω πει σε όλους σας. Έχω αποστείλει δελτίο τύπου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μην καταγραφεί με κανένα τρόπο. Όπως βλέπετε δεν είναι δίπλα μου και δεν θα τη δείτε δίπλα μου σε εξωτερικούς χώρους. Παρακαλώ, θερμά έχει κάνει έκκληση και η ίδια, να μην καταγραφεί με κανένα απολύτως τρόπο. Να καταδικαστεί για τις πράξεις τις οποίες ο κατηγορούμενος έχει κάνει σε βάρος. Εντάξει. Πολύ δύσκολα, ειδικά σήμερα που η κοπέλα θα τον ξαναδεί, αν παραστεί αυτό ο προσώπος, εντάξει. Μετατροπή σε κακούργημα, δεν υπάρχει μετατροπή σε κακούργημα, επειδή από το νόμο αυτό προβλεπόταν και στον προηγούμενο νόμο. Σήμερα είμαστε ενώπιον του πλημελιωδικείου, από εκεί και πέρα το πλημελιωδικείο θα κρίνει για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Έχει κάποιο χρηματικό ποσό και αποζημίωση, διότι. Αυτό είναι ενώπιον αστικών δικαστηρίων. Σήμερα έχουμε το ποινικό δικαστήριο. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Ασφαλώς θα κινηθεί και αυτή η διαδικασία. Θα τα δούμε όλα πάνω. Θα τα δούμε όλα πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Λίτρας, ο Απόστολος Λίτρας, δικηγόρος μιας κοπέλας. Είναι πολλές καταγγέλουσες που έχουν καταγγείλει τον Παναγιωτόπουλο. Η δίωξη η πρώτη αυτή που έχει ασκηθεί σε βαθμό πλημελήματος θα παραμείνει σε βαθμό πλημελήματος, δεν μπορεί να μετατραπεί σε κακούργημα. Εντάξει, αυτό αφορά την πρώτη δίκη. Τώρα, στις επόμενες έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακούργηματος. Η ανάκριση ακόμα συνεχίζεται. Εμείς περιμένουμε να λάβουμε τα στοιχεία από τις έρευνες που έχουν κάνει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κάνε μια σχέση για κάποιους μήνες. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος ήταν οικογενειακός φίλος με την οικογένεια της κοπέλας. Υπήρχαν αυτά τα βίντεο, τα οποία πήγε και τα ανέβασε σε site τέτοιου περιεχομένου, χωρίς τη συνένεσή της, χωρίς τη συγκατάθεσή της, χωρίς να γνωρίζει τίποτα. Όταν προκλήθηκε αυτός ο άλλος, μετά από έρευνα που έγινε, διαπίστωσε ότι υπάρχουν βίντεο δικά της με τον Παναγιωτόπουλο σε 3 site. Μέσα στη εβδομάδα που έρχεται θα καταθέσουμε αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη κατά του Παναγιωτόπουλου από αυτές τις πράξεις τις οποίες έχει κάνει. Εμένα προσωπικά και με την εντολή μου δεν έχει έρθει σε καμία επικοινωνία. Μάλιστα. Πάντως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ο ίδιος είπαμε δεν πήγε, για το πλήξιο δικηγόρο του θα δικαστεί. Και η κοπέλα που κάνει την καταγγελία ήταν κανονικά στο δικαστήριο, έτσι.